Μα ακριβώς επειδή υπάρχει το Finis Grecia. Γιατί το Finis Grecia δεν είναι ένα χοντρό ιστορικό γεγονός. Δηλαδή ότι υπήρχε κράτος και τώρα δεν υπάρχει. Κράτος ελληνικό υπάρχει, αλλά το ερώτημα είναι αν έχει τελειώσει ή όχι η ελληνικότητα σε αυτό το κράτος. Δηλαδή, είναι το γεγονός ότι ο Έλληνας, σήμερα ο πολίτης του ελληνικού κράτους, κατά κανόνα, ντρέπεται που είναι Έλληνας. Ενώ ο Τούρκος, ας πούμε, είναι περήφανος που είναι Τούρκος. Ο Ελβετός είναι περήφανος που είναι Ελβετός. Ο Γάλλος είναι περήφανος που είναι Γάλλος. Ο Έλληνας θέλει να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Να γίνομαι έθνος ευρωπαϊκών. Θέλει να αλλάξει, να μεταστοιχειώσει την ταυτότητά του. Όχι. Τι θα πει μνημόσυνο για τη χαμένη ελληνικότητα. Εάν ίσως είναι σε ένα ποσοστό, έχει δείγματα πώς ήταν ο Έλληνας όταν ακόμα δεν ντρεπότανε που είναι Έλληνας. Αλλά ήταν ακόμα τότε περήφανος που είναι Έλληνας, όχι συστηματικά περήφανος. Ούτε βέβαια ηματικά. Αλλά καταλάβαινε ότι το να είσαι Έλληνας σημαίνει μια ευγενική καταγωγή. Επομένως υποχρεώνει σε μια αρχοντιά. Και αυτή η συνείδηση, αν δεν εξοραίζω τα πράγματα, νομίζω ότι υπήρχε διάχυτη στην ελληνική κοινωνία, στους απλούς ανθρώπους, στους αγράμματους ανθρώπους και στους καλλιεργημένους ανθρώπους. Αν και η αρρώστια της μειονεξίας έναντι των Ευρωπαίων άρχισε από τους αγράμματους, δεν άρχισε από τους αγράμματους. Το κριτήριο ήτανε, το δικό μου τουλάχιστον κριτήριο ήτανε, να ανθολογήσω κείμενα τα οποία δείχνουν συνείδηση ελληνικής ταυτότητας. Δηλαδή, κείμενα των οποίων ο συγγραφέας ξέρει, καταλαβαίνει τι σημαίνει να έχει αυτή την καταγωγή την ελληνική. Το ότι σε αρχίσαν 30 και μετά γίνανε 45, νομίζω ότι ήταν περισσότερο τεχνικό θέμα. Χρειαζόταν περισσότερο ψάξιμο στην πρώτη έκδοση, το οποίο για ποικίλους λόγους δεν έγινε και νομίζω ότι συμπληρώθηκε χωρίς να πιστεύω ότι και τελείωσε. Είναι μια δουλειά η οποία ίσως πρέπει να συνεχιστεί, γιατί συνεχώς μπορεί να ανακαλύπτει κανείς κείμενα τα οποία φωτίζουν αυτή την ταυτότητα. Για τον Μπετζίκη θα έλεγα πολύ απλά ότι τα κείμενά του δεν αρθολογούνται. Υπάρχει μια τεχνική δυσκολία να πάρεις ένα κομματάκι του Μπετζίκη που να λέει όσα λέει ο Θεοτοκάς σε 10 αράδες. Δεν υπάρχουν τέτοια κείμενα. Ο Μπετζίκης ήταν στο στυλ του, ήταν μια φλιαρία, η οποία φλιαρία ανέδιδε μια χάρη, ένα παιχνίδισμα. Αυτό δύσκολα ανθολογείται, δεν ανθολογείται. Επομένως δεν τον απαξιώνει το ότι δεν ανθολογείται. Αν θέλεις, μπορεί να είναι και αδυναμία του ανθολόγου, αλλά ήταν θέμα τεχνικό. Για τον Σόρογα θα έλεγα ότι η κυρίως δουλειά του δεν είναι το γράψιμο. Και τα κείμενά του απηχούν κυρίως προσλήψεις από άλλους πιο ελληνοκεντρικούς συγγραφείς. Το Σόρογα έχει σημασία ζωγραφική του δουλειά κυρίως και όχι το γραψιματά του. Αλλά αν μου πεις, σε με ρωτήσεις και για τον Καζαντζάκη ή πες κανένα άλλο παράδειγμα,
ή για τον Παλαμά, ας πούμε. Ναι. Εκεί θα έλεγα ότι τίθεται ένα πολύ ουσιαστικότερο θέμα. Εάν ο Καζαντζάκης είναι Έλληνας ή όχι. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι είναι η κατεξοχήν περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έχει απεμπολίσει την ελληνικότητα για να κερδίσει την ευρωπαϊκή αγορά. Έντισε τους ήρωές του με ρούχα κριτικά, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ανθρώπινους τύπους που μεταφέρουν προβληματισμούς, σαρκώνουν προβληματισμούς του Νίτσε, του Ευρωπαίου διανοουμένου. Γι' αυτό και κλωτσάει το έργο του Καρατζαντζάκη και γι' αυτό και με το πέρασμα των χρόνων συνεχώς αποδυναμώνεται. Γιατί υπάρχει κάτι ψεύτικο. Μπερξόν, Νίτσε, θυμμένει τη μερούχα κριτικά. Γλώσσα ψεύτικη. Η γλώσσα του Καζαντζάκη δεν μιλήθηκε ποτέ από κανέναν. Είναι ένα κατασκευασμένο γλωσσικό ιδίωμα. Και υπάρχει και αυτή η παιδαριώδης έπαρση. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Και κάτι τέτοια. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αφαιρούν τη σοβαρότητα από ένα συγγραφέα. Και επαναλαμβάνω. Η ιστορία κρίνει, δηλαδή δικάζει τους συγγραφείς. Γιατί ο Καβάφης από χρόνο σε χρόνο όχι απλώς επιβιώνει, αλλά μεγεθύνεται, διευρύνεται το ενδιαφέρον για την ποιησή του. Ο Καζαντζάκης από χρόνο σε χρόνο συνεχώς φθήνει. Η περίπτωση του Παλαμά είναι ένας εθνικισμός μεγαλοστομίας, εγώ θα έλεγα, ο οποίος επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι σήμερα πια δεν διαβάζεται ο Παλαμάς από κανένα. Απηχεί μια μεγαλοστομία, την οποία την πλήρωσε πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Ήταν μια ελληνικότητα, η οποία δεν είχε καμία απήχηση στην ουσιαστική ελληνική ταυτότητα. Γι' αυτό και τον Παλαμά τον βάζουμε στη γενιά του 30, ας πούμε. Ο Πικιώνης ή ο Κόντογλου ή ο Παπαλουκάς είναι εκπλήξεις, διότι ναι, μένουν με τις σπουδές τους στην Ευρώπη, διέκριναν τι είναι το αυθεντικά ελληνικό. Και αυθεντικά ελληνικό όχι για το μουσείο, αλλά ως πρόταση μέσα στη σημερινή πραγματικότητα και στις σημερινές συνθήκες του βίου. Ο Παλαμάς δεν τον κατατάσσει κανείς σε αυτή την ομάδα. Γιατί? Ακριβώς επειδή η ελληνικότητά του είναι περισσότερο συναισθηματική, ρητορική, κοίταξε, με αυτό το βιβλίο κατάλαβα κάτι το οποίο το διαισθανόμουν προηγουμένως, ότι ο ανθολόγος δεν μπορεί να υποταχθεί σε αντικειμενικές νόρμες. Γιατί αν υποταχθεί σε αντικειμενικές νόρμες, αυτό που θα βγει δεν θα έχει άξονα, δεν θα έχει ρακοκοκαλιά. Ο ανθολόγος έχει ένα κριτήριο εσωτερικό, μια αποτίμηση εσωτερική που έχει οριμάσει μέσα του, τι συμβάλλει στη φανέρωση αυτού που λέμε ελληνικότητα και τι δεν συμβάλλει. Επομένως, γι' αυτό και μια ανθολογία είναι ένα ρίσκο. Μπορεί τη δική μου ανθολόγηση να την δεχθούν μερικοί, άλλοι να την απορρίψουν. Αλλά δεν μπορεί να ισχύσει ποτέ, πιστεύω, κανόνας αρθολόγησης. Το ανάλογο είναι πολύ απλά. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κανείς γιατί ερωτεύθηκε στην Δίνα και όχι στην Γάμα. Ούτε
και αυτό μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα. Η αντικειμενική όσο γίνεται, να έχει με ενεργές αντικειμενικός τέτοιες θεωρήσεις. Η αντικειμενική θεώρηση της πραγματικότητας είναι ότι έχουν τελειώσει. Με τεκμήριο την κακοποίηση της γλώσσας, την καταστροφή που έχει γίνει στην παιδεία, την εισαγωγή του μονοτονικού, το γεγονός ότι ένας Έλληνας κάτω των 50 ετών δεν καταλαβαίνει τι θα πει τη υπερμάχος, στρατηγότα, νικητήρια. Ενώ ο αγράμματος Έλληνας του Χωρατίας σε αυτό το στίχο γέμιζε ψυχή του. Λοιπόν, τέτοια τεκμήρια πείθουν ότι ο Ελληνισμός ιστορικά έχει τελειώσει. Ζούμε επιφαινόμενα του Ελληνισμού. Βέβαια, η ιστορία ποτέ δεν είναι τελεσίδικη. Έχει πάντοτε εκπλήξεις. Εάν μπορεί να υπάρξει τέτοια έκπληξη ή όχι, και αυτό δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί. Γιατί η έκπληξη είναι έκπληξη. Έρχεται εκεί που δεν την περιμένεις. Ποιος θα περίμενε ύστερα από την δεκαετία, από την μικρασιατική καταστροφή και όλη την τραγωδία του ελληνισμού. Γιατί χάνοντας τη Μικρά Ασία ο ελληνισμός, έχασε τα πάντα. Με την έννοια ότι έχασε τη συνείδηση της αυτοκρατορίας. Δηλαδή της πολιτισμικής αντιπρότασης. Υπάρχει ο δυτικός πολιτισμός και υπάρχει και η αντιπρόταση του ελληνικού πολιτισμού. Αυτά τέλειωσαν με τη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, το αλαλούμ, το πολιτικό που γινόταν στην κυρίως Ελλάδα, εμφανίζεται στα δεκαετία του 30, αυτό που λέμε η γενιά του 30. Έκπληξη. Προχωράμε, έρχεται η γερμανική κατοχή, αυτά όλα κλπ. Φοβερή παρακμή μετά την απελευθέρωση, κυρίως πολιτική παρακμή, και το 60 εμφανίζεται ο Μάνος Χατζηδάκης. Από το τίποτα. Και μαζί ο Τσαρούχης, ο Θοδωράκης, άνθρωποι που κομίζουν ένα έρωτα ελληνικότητας που πίθεσε ότι συνιστά ζωή. Δεν είναι ρομαντισμός απλώς. Λοιπόν, μέσα από όλα αυτά δεν μπορούμε ποτέ να αποφερθούμε τελεσίδικα. Αλλά δεν μπορεί δυστυχώς να μην αναγνωριστεί και η επίσης έμφυτα γεννημένη απεσιοδοξία. Μοιάζουμε να μην θέλουμε να επιβιώσουμε. Θα διαβάσει κανείς τα επίσημα κείμενα της ελληνικής πολιτείας, το Σύνταγμα, τους νόμους, τις πεπιθήσεις, το είδος του λόγου που εκφέρουν οι πολιτικοί μας. Καταλαβαίνει ότι ο ελληνισμός έχει τελειώσει. Δεν περιμένουμε τίποτα, το διαβάζουμε, το ξαναδιαβάζουμε, όπως δεν θα πάψουμε ποτέ να διαβάζουμε το Καβάφι. Και το διαβάζουμε και το ξαναδιαβάζουμε, γιατί μας πλουτίζει. Πλουτίζει τον εσωτερικό μας κόσμο, την θέα των πραγμάτων, τον τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο και τη ζωή. Επομένως, το ίδιο μπορεί να συμβεί και μελετώντας το ελληνικό τραγούδι, τον ελληνικό χορό, την ελληνική πραγματικότητα, στην πρακτική της έκφανση, πώς να το πω. Βέβαια, έχει χαθεί το χωριό. Δεν υπάρχει χωριό στην Ελλάδα πια. Έχει χαθεί το καφενείο. Έχει χαθεί το εμείς. Ο Έλληνας δεν αποφασίζει για τίποτα. Κάποτε ο Έλληνας καυχότανε ότι φτιάξαμε πλατεία, φτιάξαμε σχολείο, σε όποιο χωριό της Ελλάδος μπείτε, θα δείτε τα πινακίδα, το σχολείο το έκτισε ο Τάδε, την πλατεία την έστρωσε ο Δίνα, ο Γάμα έφτιαξε το δρόμο κλπ. Αυτό είναι η Ελλάδα, οι δωρητές. Σήμερα γίνεται πλημμύρα και όλοι λένε πού είναι το κράτος.
Λείπει το κράτος. Δηλαδή κάποιος ο οποίος αναλάβει να ξεμπερδεύουμε. Τα στοιχεία της παρακμής δυστυχώς δεν τα έχουμε μελετήσει επαρκώς. Μια αφορμή να τα μελετήσουμε νομίζω είναι το φαγητάρι.